Είστε ευρωβουλευτής, βρίσκεστε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, ακούτε και βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον Ερντογάν. Θεωρείτε ότι κάτι αλλάζει από αύριο? Καθίστε καταρχάς να το δούμε αύριο. Γιατί μέχρι στιγμής τα μηνύματα που έχουμε δει είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, στα λεφτά τους. Όμως αυτό που πρέπει να μετρήσουμε είναι η σταθερή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράζεται όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ευρωβουλευτής από το 19. 4 ολόκληρα χρόνια πλέον. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση ψήφισμα χαστούκι, την οποία συνήθως την επαναλαμβάνουν στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Επαναλαμβάνω ότι χαστούκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Σε κάθε σύνοδο κορυφής το λέμε αυτό. Στα συμπεριλαμβανόμενα των συμπεράσματων υπάρχει πάντα μια ατάκα που είναι ράπεζο στον Ερντογάν. Κάθε έκθεση πρόοδου της Τουρκίας, κάθε. Αυτό όμως τα χαστούκια στην πορεία φαίνεται ότι είναι χαδάκια στην πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζουν, για παράδειγμα, την Τουρκία σαν στρατηγικό εταίρο, με την οποία έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι χώρες που λέμε του σκληρού πυρήνα έχουν δεκάδες δισεκατομμύρια εμπόριο και στρατιωτικού εξοπλισμού, όπλων κτλ. Γιατί αναγνωρίζει η τελευταία, για παράδειγμα, η έκθεση του 22 το δικαίωμα στην Τουρκία να κάνει εξωτερική πολιτική με βάση τα δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα, ακόμα και σε βάρος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Γιατί, ενώ τους ανοίγει την πόρτα διάπλατα, ζητήματα όπως το Κυπριακό, το οποίο είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί σαν μια ανεπίλητη σύγκρουση. Αν αυτό συνδυαστεί, και γιατί εδώ νομίζω σήμερα πρέπει να μιλήσουμε και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως συνηθίζεται να λέμε. Το τι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Είναι ότι ήδη ψήνεται η πίτα της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο υπό νατοϊκή και αμερικανική ομπρέλα. Αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας, Αμερικανών αξιωματούχων κτλ. Αν όλα αυτά συνδυαστούν με το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος νατοϊκός στρατός, μια χώρα που θέλει να την σταντάρει το ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική του πτέρυγα, τότε τα πράγματα, κατά την άποψή μας, δεν είναι ευίωνα. Δεν είναι ευίωνα για τον ελληνικό λαό και για τον τουρκικό λαό, γιατί αυτές οι διευθετήσεις θα έχουν πολύ οδυνηρές συνέπειες και για τους δύο. Και επειδή ανοίγει η συζήτηση, και στο τραπέζι άνοιξε η συζήτηση για την προσφυγή στη Χάγη σαν έναν ορίζοντα, εδώ θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί όταν θα προσφύγουν δύο χώρες στη Χάγη για να λύσουν κάποια ζητήματα, το τι θα διαπραγματευτούν εκεί θα βασίζεται σε ένα κοινό συνυποσχετικό το οποίο και οι δύο θα έχουν υπογράψει. Και επικύρως. Άρα δεν μπορεί να λες εσύ από τη μία πλευρά, σαν Ελλάδα, ότι εγώ έχω το θέμα των 6 ή 12 μιλίων και οι άλλοι, οι οποίοι εκφράζουν, ανεξάρτητα ποιος τις εκφράζει σε κάθε φάση, εκφράζουν τις αιτιάσεις και την προκλητικότητα ολόκληρης της τουρκικής αστικής τάξης, που είναι μια δύναμη ισχυρή γεωστρατηγικά, η οποία ενισχύεται τα τελευταία χρόνια. Και δεν θα άλλαζαν είτε σε σχέση με εμάς, είτε με Ερντογάν, είτε με Κιλιτσδαρόγλου, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Όταν λοιπόν θα μπει στο τραπέζι όλο αυτό, τότε εκεί θα αρχίσει μια συζήτηση περί ροκανίσματος. Θα δούμε πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα, τα έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Όταν λέτε περί ροκανίσματος, τι εννοείτε? Για παράδειγμα, όταν υπογράφεις φέρει πίν συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία και χωρίς κυριαρχικό δικαίωμα στην Ιταλία, μέσα στα δικά σου. Στα δικά σου θαλάσσια, στα δικά σου ύδατα. Για την Αλία, λέτε. Για την Ιταλία. Για την Αλία. Είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα αυτό. Ίσως το γνωρίζετε αυτό, την ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Όταν αναγνωρίζεις μειωμένη επίρρεια και στις Διαπόντιες Νήσους, αλλά και στην Αίγυπτο, μειωμένη επίρρεια ακόμα και στη Ρόδο, στο Καστελόριζο, στην Κρήτη, αυτό δημιουργεί ένα έδαφος το οποίο για μας είναι πολύ σαθρό. Εννοείται ότι πρέπει να πάει μαξιμαλιστικά σε όλες τις διεκδικήσεις η Ελλάδα, λέτε, κύριε Νικολάου. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι τα σύνορα τα οποία έχουν καθοριστεί και η επικράτεια καθορίζεται με διεθνείς συνθήκες. Διεθνείς συνθήκες αυτές, αν αρχίσουν να αναθεωρούνται από όποια πλευρά, αυτό οδηγεί σε πολεμικές συγκρούσεις. Και σε πολεμικές συγκρούσεις, αναφλήξεις κτλ. Πράγμα το οποίο θα το πληρώσει με το ελληνικό λαό. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Η πάγια θέση των τριών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει τη χώρα, αλλά είχα την εντύπωση μέχρι προσφάτως και του ΚΚΕ σε αυτό το θέμα, και πρέπει να ομολογήσω ότι εξεπλάγει λίγο, είναι ότι το μοναδικό θέμα που υπάρχει προς συζήτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι αποκλειστικώς η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να το επιλύσουμε αυτό το θέμα, τότε να πάμε ειδικά για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Νομίζω είναι η θέση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αυτή στην προκειμένη περίπτωση.
πρέπει να σου ομολογήσω ότι έχω εκπλαγεί και από τη θέση που άκουσα από την Ελληνική Λύση, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει γενικώς το Διεθνές Δικαστήριο, γιατί είναι κάτι κακό υπό οποιουσδήποτε όρους. Και αντιλαμβάνομαι τώρα από αυτά που άκουσα και από το ΚΚΕ, κάτι που δεν το έχω ξανακούσει ως τώρα, ότι το ΚΚΕ είναι κατά του να επιληθεί μία διαφορά όπως η οριοθέτηση Φαλακροπίδας και ΑΟΣ με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τονίζω, μόνον οριοθέτηση Φαλακροπίδας και ΑΟΣ και τίποτε άλλο. Ωραία. Να ξαναπάμε στα... Επιβεβαιώνεται, αντιλαμβάνομαι. Πολύ γρήγορα, για να γίνει κατανοητό. Ναι. Εμείς, η δική μας πλευρά, η Ελλάδα και ο εκπρόσωπός της σε μία τέτοια διαπραγμάτευση θα βάλει αυτήν την απέτηση. Όταν πας να κάνεις συνυποσχετικό στη Χάγη, πρέπει να, για να μπορέσεις να προσφύγεις, πρέπει να αποδεχτείς τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Και την άλλη πλευρά αυτό που θα εντάξει στο συνυποσχετικό. Άρα εδώ υπάρχει αυτό ο μεγάλος οριοθέτηση. Εμείς θα λέμε οριοθέτηση ΑΟΣ και οι άλλοι μπορεί να σου βάζουν και άλλα 3, 4, 5, 15 ζητήματα. Τότε δεν μπορεί να είναι συνυποσχετικό. Αλλά δεν υπάρχει συνυποσχετικό. Εσείς όμως είπατε. Άρα λοιπόν πώς θα προσφύγουμε αν. Εσείς είπατε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είπατε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα της Χάγης. Είπατε κάτι εντελώς διαφορετικό προηγουμένως. Είπατε ότι εμείς δεν δεχόμαστε προσφυγή στη Χάγη η οριοθέτηση Φαλακροπίδας και ΑΟΣ. Και ρωτώ, είναι αυτή η θέση του κόμματός σας? Εμείς είπαμε. Είναι πολύ απλή ερώτηση πάλι. Μπορούμε καταρχάς να δούμε όλο το βίντεο αργότερα για να δούμε πώς τοποθετηθήκαμε. Πρέπει να γίνει πρώτα ανακήρυξη. Μισό λεπτάκι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι ακριβώς είναι πολύ το σύμφωνο. Χάνει να έχετε δύο μονομερές. Είναι μονομερές, αν θέλετε, δικαίωμά μας. Να πω κάτι. Μονομερές, δικαίωμά μας. Απλώ να πω αυτό. Τι χάνει να έχετε δύο ανθρώπους που διδάσκουν διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο. Διδάσκετε. Ας δεχτείτε λίγο. Ελάτε, να σας πω να το κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα τώρα, γιατί μιλάμε και όλοι μαζί. Πολλά προβλήματα. Πολλά ερωτηματικά να επανέρχεται το ζήτημα της Χάγης με όλα αυτά τα οποία και εσείς περιγράφετε. Μάλιστα. Καθώς δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα, αν εμείς εμένουμε στο ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη, θα πρέπει να κάνεις κάποιες από τις άλλες από τα άλλα αιτήματα. Γιατί φύγαμε τώρα, να πάμε λίγο να. Ο κύριος Νικολάου έχει το λόγο από το ΚΚΕ για το διακύβευμα αυτών των εκλογών της 25ης Ιουνίου, κύριε Νικολάου. Αν οι προηγούμενες εκλογές της 21ης Μαΐου το ερώτημα ήταν ακυβερνησία ή μη, τώρα ποιο είναι το ζήτημα για το ΚΚΕ? Το ζήτημα και το δίλημα κατά την άποψή μας μπροστά στις νέες εκλογές είναι το εξής. Γιατί πια τα πράγματα είναι δεδομένα. Απέναντί του ο λαός θα έχει μια αντιλαϊκή σκληρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα προχωρήσει να διαχειριστεί με βάση το προεκλογικό της πρόγραμμα, το οποίο ήταν οι εκατοντάδες δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ήταν οι επιταγές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματα τα οποία κουβεντιάσαμε και εδώ πριν σε σχέση με τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου για το πώς θα χωριστεί για να βγαταίνουν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που στηρίζονται. Ή, λοιπόν, αν θα δώσει συνένεση στο να προχωράει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική ή αν πραγματικά θα επιλέξει να ενισχύσει εκείνη τη δύναμη που μπορεί να κάνει πραγματική ισχυρή αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Και αυτό, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να το κάνουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, πρώτα και κύρια γιατί, όπως έγινε φανερό και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, τα προγράμματά τους με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κινούνται στους ίδιους βασικούς στρατηγικούς άξονες, που περιέγραψα και πριν. Όλους αυτούς τους άξονες που με πάταγο τώρα ξεμπροστιάζουν οι προβλέψεις της Κομισιόν και οι αρνές της συστάσεις, που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, οι μισθοί θα παγώσουν που λέγαμε τώρα, αυξήσεις και τριετίες κτλ. Δικαιώματα και παροχές, κοινωνικά δικαιώματα και παροχές θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι του προκρούστη. Η επιδοματική πολιτική των ΠΑΣ, των επιδοτήσεων του ρεύματος και αυτή τελειώνει. Μπαίνουμε σε νέα καπιταλιστική κρίση κατά πάσα πιθανότητα, με τη Γερμανία να έχει μπει ήδη σε ύφεση, την πρόβλεψη για την Ελλάδα να είναι στο 2,4 φέτος και 1,5 του χρόνου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση μαχητική αντιπολίτευση υπό τη σκοπιά των δικών μας συμφερόντων να κάνει ούτε το 70% Νέα Δημοκρατία, ούτε το 50% Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να το κάνει το 100% ψήφο στο ΚΚΕ, μία ψήφο που αύριο με τους βουλευτές που θα εκλέξει, που στοχεύουμε να είναι 26 και παραπάνω, στην επόμενη Βουλή, θα επιστραφεί στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται. Κύριε, το πρόβλημα και στην ενέργεια, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και θέματα της οικονομίας, είναι για ποιον γίνεται παραγωγή, ποιος είναι ο σκοπός της.
Στην ενέργεια συγκεκριμένα, ό,τι και να κάνεις, άμα διατηρήσεις το χρηματιστήριο της ενέργειας που καθορίζει τις τιμές, άμα κρατήσεις το χρηματιστήριο των ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή. Και αυτά είναι πράγματα. Κύριε Συρίγκο, είστε εδώ τώρα. Όλα τα κόμματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω είχα μια.